Για να επιστρέψουμε λοιπόν εδώ με τον κύριο Κωστίδη. Είχαμε μείνει στο Φιντάν για τα της Κύπρου, Μανώλη, έτσι. Ακριβώς. Απλά να θυμίσουμε ότι, επειδή τώρα το διάβαζα αναλυτικά τώρα στην εφημερίδα Χουριέτ, έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, σήμερα. Κρίσιμη επίσκεψη, λέει χαρακτηριστικά, κυρίως για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, Ρωσία, γιατί και η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό. Ο Ερντογάν τον είχε χαρακτηρίσει ως φίλο του τον Ρούτε. Το να δούμε πώς θα πάνε οι συνομιλίες και τι θα γίνει. Να πω μια καλημέρα, Μανώλη, γιατί μας ακούν στο Καστελόριζο. Ο φίλος μας ο Αντώνης ο Πατινιώτης και ο Βαρκάρης που έχει πάει με τη βάρκα του από το Μητσοτάκι μέχρι όποιον μπορείς να φανταστείς. Και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία παρέα. Αν μπορέσουμε αργότερα να δείξουμε και το βίντεο που μας έστειλε ο Αντώνης, θα είναι πολύ ωραίο και είναι ένα βίντεο έκπληξη. Με μια σύνθεση έκπληξη που δεν περιμένεις ότι θα δεις ποτέ. Και νομίζω δεν θα ξαναδούμε κιόλας. Την καλημέρα μας. Πραγματικά. Έλα, Βαντώνη. Λοιπόν, και έχουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν, που λέει χαρακτηριστικά για την Κύπρο. Το ιστορικό λάθος που διέπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό ήταν να εντάξει την Κύπρο στην κατάσταση που βρίσκεται, δηλαδή ουσιαστικά στο χάλι που βρίσκεται, κάπως έτσι το λέει. Το γεγονός αυτό οθεί ορισμένα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις, ωστόσο αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα στο νησί. Η Τουρκία έχει ένα παρελθόν εκεί, οι Τούρκοι έχουν παρελθόν εκεί. Υπάρχουν οι σφαγές που βιώθηκαν εκεί. Στη συνέχεια υπάρχει ειρηνευτική επιχείρηση, όπως χαρακτηρίζει όσα συνέβησαν το 1974. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ είναι να δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε καλοπροαίρετες λύσεις. Θέλουμε λύση που να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα πραγματικότητα στο νησί, δηλαδή όπως είναι σήμερα. Αυτό λέει. Αλλά προσέξτε, δεν είναι προσεκτικός. Δεν λέει ιδιοκράτη. Δεν λέει ιδιοκράτη. Ναι, βεβαίως. Με άλλα λόγια, εμείς δεν επιβάλλουμε καμία λύση. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι εμποδίζουμε το δρόμο της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως εκτός πραγματικότητας, επειδή το είπε η αντιπολίτευση αυτό. Τι είναι αλλαγή γραμμής, αυτή είναι μια προσεκτική διατύπωση, ας είναι το πούμε. Το πηγαδάκι που είδαμε και κάποιοι το σχολίαζαν έτσι εύκολα. Ναι. Είδαμε ένα πηγαδάκι το οποίο ήταν ιστορική σημασία. Στη Βουδαπέστη. Στη Βουδαπέστη. Με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Εδώ που κάποιοι είπαν για χαιρετισμούς. Ακριβώς. Με τον κύριο Ερντογάν για πρώτη φορά. Και τον κύριο Φιντάν. Και όλοι μαζί ήταν στο ίδιο τραπέζι με τον Μητσοτάκη και τώρα. Τουρκία και Κύπρος στο τραπέζι έχουν να κάτσουν με τον Κυπριακό. Μάλιστα. Δεν έχουν ξανακάτσει. Να σας πω, επειδή ακούστηκαν πολλά και αυτή η συνάντηση ήταν πάρα πολύ σημαντική. Δεν το λέω εγώ τώρα αυτό. Το είπε. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση ούτως ή άλλως αυτό λέει. Το λέει όμως και η κυπριακή κυβέρνηση και ο εκπρόσωπος της Τουρκίας. Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι πρόεδρος της Τουρκίας να κάτσει με πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει να γίνει αυτό από το 1963. 60 χρόνια. Ναι. Να τον αναγνωρίσει και να κάτσει. Και η Κύπρος και η Ελλάδα να κάνει λάθος μπορεί. Εγώ δεν αποκλείω τίποτα. Μπορεί αλλά και οι δύο απόψεις συγκλίνουν. Μάλιστα. Τώρα, τι να σας πω. Μανώλη, περίμενα να συζητήσουμε εδώ με τον κύριο Συρίγο. Το έχουμε κοντά μας τον καθηγητή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Εδώ μιλάνε για λύση πακέτο οι Τούρκοι. Ο κύριος Φιντάν το λέει ανοιχτά και καθαρά ο άνθρωπος. Προτιμούμε, λέει, συζήτηση πακέτο για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και τουρκική μειονότητα. Λέει, πού είναι αυτή η μειονότητα, υπάρχει κάπου? Λοιπόν, αυτά που λέει ο Φιντάν είναι πάγιες θέσεις της Τουρκίας. Μας εκπλήσουν. Εντάξει, αλλά τι ξαναλέει. Ναι, αυτή τη δουλειά κάνει. Μα δεν έχει αλλάξει πολιτική η Τουρκία. Τη λύση πακέτο τη λένε από το 1975. Ότι το 1975 συμφώνησαν για μία και μοναδική στιγμή να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και αμέσως με μετά με τον Καραμαλή. Το Μάιο του 1975. Αμέσως μετά τα άλλαξαν, ύστερα από μερικούς μήνες, και είπανε θα τα προβλήματα. Τότε. Θα πηγαίναμε. Είχαν αρχίσει συνομιλίες για αυτό το πράγμα. Οι οποίες συνομιλίες διακόπησαν το 1976, όταν η Τουρκία έκανε το περιστατικό με την πρώτη έξοδο του Σισμίκ. Το 1976. Για ποιο λόγο έκανε την πρώτη έξοδο του Σισμίκ, έχει σχέση με την Κύπρο και με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι είχε αρχίσει η διαδικασία. Δηλαδή αυτό που μας λέει ο κύριος Συρίγος, ότι μετά το 1974 συνομιλούσε η Ελλάδα με την Τουρκία. Μετά την εισβολή και την κατοχή, μιλάμε τώρα. Το 1975. Το 1975 ήταν ζεστή. Συναντήθηκαν το Μάιο του 1975, συναντήθηκαν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών στην αρχή Μαΐου και στο τέλος Μαΐου στις Βρυξέλλες. Συναντήθηκε ο Καραμαλής, πρωθυπουργός τότε, με τον επίσης Τούρκο πρωθυπουργό Ντεμιρέλ και συμφώνησαν να αρχίσουν συζητήσεις και να προχωρήσουν σε επίλυση των ελληνοτουρκικών της οριοθετήσεως υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου με προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Βγήκε και ανακοινωθέν τότε.
Στη συνέχεια αρχίζουν οι συζητήσεις. Οι συζητήσεις κρατούν ως τον Ιούνιο του 1976. Το 1976 γίνεται το εξής. Οι Τούρκοι βλέπουν ότι αρχίζει η ενταξιακή πορεία της Ελλάδος στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σου λένε πώς θα το τεινάξουμε στον αέρα και κάνουν το επεισόδιο με το Σισμίκ. Mm-hmm. Το επεισόδιο με το Σισμίκ στόχευε στο να εμποδίσει την ενταξιακή πορεία της Ελλάδος στην ΕΟΚ, διότι θα λέγανε οι Ευρωπαίοι, μην τους βάλουμε μέσα και φέρουμε και τα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό που πήγαν αργότερα να κάνουν με την Κύπρο. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι μεγάλες επιτυχίες ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και τα δύο. Η μεγάλη ήταν η ένταξη της Ελλάδος και μετά λόγω της εντάξεως της Ελλάδος πιέσαμε και μπήκε και η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να λυθεί το πολιτικό ζήτημα. Εδώ πάντως από τη μία πλευρά διατυπώνεται κριτική ότι εδώ μεθοδεύονται υποχωρήσεις. Στην άλλη πλευρά διατυπώνεται η ίδια κριτική, ναι, προς τον κύριο Ερντογάν. Μήπως λοιπόν το ζητούμενο εδώ πέρα είναι αν είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, σε ποιο βαθμό μπορεί να υποχωρήσει η κάθε πλευρά? Λοιπόν, να πω κάτι. Καταρχάς, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Εμείς καθόμαστε και μετράμε πόσα νησιά δίνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Πρωθυπουργοί σε κάθε συνάντηση με την Τουρκία. Ακριβώς. Αυτή είναι η ρητορική. Κάνουμε και μερικά νησιά. Εδώ αυτή είναι η ρητορική. Ναι, κάθε φορά θα χάσουμε και κάτι. Εντάξει. Έχουμε δώσει αυτό, έχουμε δώσει εκείνο, δεν μας είχε μείνει τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε για διακοπές. Τίποτα, ούτε για διακοπές. Θα πέταμε τηλέφωνο, είναι δικό μας, ναι, ακόμα, ναι, να έρθουμε. Πάμε ή το δώσατε. Στην Εύβοια. Το δώσατε, κύριε Πετρίτη. Μέχρι την Εύβοια θα πηγαίναμε. Εντάξει, εντάξει. Στην Εύβοια. Αυτή είναι η υπερβολή του πράγματος. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η απόλυτη υπερβολή. Υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα είναι ορισμένα πράγματα, ναι, τα οποία εγώ εκτιμώ ότι δεν λύνονται μέσα από διάλογο. Ναι. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Δεν μπορεί να λυθεί, διότι οι θέσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Οι Τούρκοι λένε ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Και εμείς λέμε ότι η υφαλοκρηπίδα, η οριοθέτηση πρέπει να γίνει μεταξύ των ανατολικών νησιών του Αιγαίου και της Μικρασιατικής Ακτής. Mm-hmm. Όταν ο άλλος ξεκινάει όμως από τη θέση ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, έχει τελειώσει η συζήτηση. Άρα πας στο Διεθνές Δικαστήριο. Συγχωρείτε, κύριε Σύριγο, οι Τούρκοι, επειδή το είπε ο Υπουργός Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα της Τουρκίας, εκτός, εσείς λέτε για τα νησιά και πολύ καλά λέτε. Η Τουρκία λέει ότι και κάποια νησιά μπορεί και να μην σας ανήκουν, λένε. Ναι, ναι, θα έρθω σε αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε όμως από το βασικό. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου λέει τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, τι κάνεις? Πας στο Διεθνές Δικαστήριο. Όταν αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 1975, υπήρχε μία απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για οριοθετήσεις. Τώρα έχουμε καμιά εικοσαριά αποφάσεις από το Διεθνές Δικαστήριο και καμιά τριανταριά στο σύνολό τους για τέτοια θέματα. Σε όλες τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, νησιά κατά κανόνα ακατοίκητα σε περίεργες γεωγραφικές τοποθεσίες κτλ. Ο κανόνας είναι όμως ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Άρα πας στο Διεθνές Δικαστήριο. Τώρα αυτό που λέει ο κύριος Κωστίδης, ερχόμαστε στο δεύτερο πρόβλημα. Η Τουρκία έχει ξεφύγει από την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, διοικητικών διευθετήσεων όπως τα όρια του FIR ή της ζώνης έρευνας διασώσεως και έχει προχωρήσει στην καρδιά του θέματος, δηλαδή σου αμφισβητεί την ίδια την κυριαρχία επί του εδάφους. Από εκεί και πέρα, εσύ δεν μπορείς να μπεις σε αυτή τη συζήτηση. Ούτε μπορείς να ανοίξεις τη συζήτηση και να πεις «Α, μου αμφισβητείτε εσείς την κυριαρχία στη Γάβδο». Αλλά είναι προεξοφλημένη η κατάληξη εδώ πέρα. Σε αυτά δεν τα συζητάς. Δεν μπορείς να το συζητήσεις. Είναι εξοφλημένο ότι δεν, ναι, θα φτάσουμε πουθενά έτσι. Μα προσέξτε, δεν είναι το θέμα, λέει η συνδική της Ροζάνης, στην Τουρκία ανήκουν τα νησιά που είναι 3 μίλια από τις τουρκικές ακτές, από τις μικρασιατικές ακτές. Δεν είναι το θέμα να έχεις αμφισβήτηση αν το νησί είναι 3 ή 3,1 μίλια, να δούμε σε τι απόσταση είναι. Εδώ αμφισβητούν τη Γάβδο. Η Γάβδος απέχει κάποια μίλια από τις κριτικές ακτές, όχι από τις μικρασιατικές ακτές. Επομένως, δεν υπάρχει πεδίο συνεννοήσεως. Το τι συζητάμε? Περνάει η ώρα να λέμε ότι κάτι συζητάμε? Όχι. Καταρχάς έχουν βγει καινούργια προβλήματα, πολύ σοβαρά, τα οποία συζητάς. Αναφέρομαι στο μεταναστευτικό. Είναι ένα καινούργιο πρόβλημα. Αλλά δεν είναι μικρής σημασίας πρόβλημα, είναι μείζον πρόβλημα το μεταναστευτικό, άρα το συζητάς και από εκεί και πέρα συζητάς τους όρους με τους οποίους θα προσφύγεις στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και εδώ έρχονται πονηρούτσικα οι Τούρκοι και σου λένε μέσα, ναι, πάμε να συζητήσουμε για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και άλλα συναφή θέματα.
other relevant matters στα αγγλικά. Τι είναι τα άλλα συναφή θέματα? Τα άλλα συναφή θέματα είναι η κυριότητα πάνω στα νησιά. Η Ελλάδα βεβαίως δεν κοιμάται πάνω σε αυτό το θέμα και τους λέει όχι, και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε προχωρήσει όλα αυτά. Κλείνουμε εδώ, κύριε Συρίγο Μανώλη, καλημέρα.